Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ μαζί σας στο nstv.gr. Απόγευμα Τρίτης, λίγο μετά τις 7, παρέα εδώ πέρα με τον Γιάννη Γιαννούλα από την εφημερίδα Match Money και matchmoney.com.gr το site. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα για τους φίλους. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Έχουμε πρωτάθλημα Super League, το οποίο πλέον μπαίνει σε ρυθμό play-off και play-out για τις ομάδες για να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Έχουμε πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τη βαθμολογία. Συνεχίζουν απτόητοι οι δύο αιώνιοι. Θα πούμε και για την Ευρωλίγκα, θα πούμε για Πανιόνιο, θα πούμε για βόλεϊ, το οποίο ενδιαφέρει πολύ κόσμο, για Στίβο που είχαμε δύο σημαντικές επιτυχίες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο έγινε στη Γλασκόβη. Αλλά θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά την απόψινη εκπομπή. Διαφορετικά και στενάχωρα. Στενάχωρα, καθώς έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 46 ετών η Ρούξη Ντουμητρέσκου, μια εμβληματική αρχηγός του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ, αλλά γενικότερα του ελληνικού βόλεϊ, καθώς μπορεί η καταγωγή της να ήταν από τη Ρουμανία, ωστόσο είχε πάρει την ελληνική υπηκότητα. Αγωνίστηκε και με τα χρώματα της εθνικής μας. Έπαιξε και στην εθνική ομάδα, δεν το ξεχνάμε αυτό, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Ακριβώς. Που έγινε στην Αθήνα τότε. Θα έχουμε να θυμόμαστε, πέραν των επιτυχιών και τους πολλούς τίτλους που κατέκτησε και με τα Βρυλίσια, την πρώτη ομάδα που φόρησε τη φανέλα της στην χώρα μας. Το 1997. Ακριβώς. Ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μία είδηση η οποία όσον άλλο μας κάφνιασε, γιατί έφυγε από την καρδιά η Ρούξη Ντουμητρέσκου, μια καρδιά η οποία φαίνεται ότι την πρόδωσε στο άνθος της ηλικίας, γιατί όταν μιλάμε για μια γυναίκα και γενικότερα για έναν άνθρωπο 46 μόλις ετών, έναν άνθρωπο που είχε να δώσει πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι και στη ζωή γενικότερα, αλλά και στο κομμάτι του βόλεϊ, είχε ιδρύσει και οι ακαδημίες. Ναι. Στην Ρουμανία. Και ήταν και πρέσβυρα του Παναθηναϊκού εδώ και λίγους μήνες στη Ρουμανία. Ακριβώς. Βέβαια να πούμε ότι η Ρούξη Ντουμητρέσκου περνούσε δύσκολα από τη στιγμή που τον τελευταίο 1,5 χρόνο είχε δεχθεί ένα ισχυρότατο πλήγμα στη ζωή της με το θάνατο του πρώην σύζυγου της, του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Και πατέρα του... του μικρού Φίλιππου. Του μικρού Φίλιππου. Υπήρχε η δυνατότητα να έρθει στη χώρα μας προς το τέλος Μαρτίου ως επιθυμία για τον μικρό Φίλιππο να δει έναν αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Και μπορεί να μην εκπληρώθηκε αυτή η επιθυμία λόγω του ξαφνικού θανάτου, ωστόσο νομίζω ότι οι άπαντες οφείλουν να σταθούν στο πλευρό του παιδιού αυτού. Του μικρού Φίλιππου, ο οποίος και από τις... και από τις αναρτήσεις της Ρούξη τους προηγούμενους μήνες και λοιπά, είδαμε ότι είναι ένα παιδί που έχει και ταλέντο και στο μπάσκετ και το όνειρό του είναι κάποια στιγμή να φορέσει την πράσινη φανέλα. Να φορέσει τη φανέλα του. Εντάξει, αν όχι του Παναθηναϊκού, να παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα, κάτι που το ίδιο έλεγε και η Ρούξη Ντουμητρέσκου στις αναρτήσεις της. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι μας να αγκαλιάσουμε τον Φίλιππο, το 12χρονο αυτό αγόρι, το οποίο πραγματικά πρέπει να δείξει τώρα τη δύναμη της ζωής του, τη δύναμη της καρδιάς του, γιατί κακά τα ψέματα γεννήθηκε σε μία από δύο γονείς οι οποίοι ήταν απίστευτοι σαν άνθρωποι. Δεν κοιτάω μόνο το αθλητικό κομμάτι. Κομμάτι, ναι, και τις επιτυχίες. Ήταν πραγματικά ένα από τα πιο, αν μου επιτραπεί ο όρος, αγαπημένα ζευγάρια, ονειρεμένο ζευγάρι, το οποίο εντάξει μπορεί να είχε κατά καιρούς κάποιες εντάσεις όπως έχουν όλα τα ζευγάρια, αυτό όμως δεν έπαψε να είναι και οι δύο δίπλα σε αυτό το παιδί. Και το κομμάτι στη σχέση τους το αφήνουμε απ' έξω και δεν χρειάζεται και δεν υπάρχει και λόγος πλέον να το αναφέρουμε. Πάντως αυτό που θα μας μείνει σίγουρα από την Ρούξη ήταν
η θέληση και η αγωνιστικότητα που είχε όλα αυτά τα χρόνια, είχε αυτό που λέμε, ζούσε και ανέπνεε για το βόλεϊ. Ζούσε και ανέπνεε για το βόλεϊ, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, δηλαδή και όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και σε εξωαγωνιστικό κομμάτι. Εξήπευε μια προσωπικότητα ξεχωριστή. Ναι, στο τι πρέσβευε και την ομάδα της, βέβαια τον Παναθηναϊκό, αλλά και γενικότερα. Και ήταν εξαιρετικά αγαπητή και αν μπορούμε να αναφέρουμε τώρα ότι στο ποδόσφαιρο είναι ο Τάδε, είναι ο εμβληματικός αρχηγός του Παναθηναϊκού, στο μπάσκετ είναι αυτός, στο βόλεϊ ανδρών είναι αυτός, στο βόλεϊ γυναικών είναι όταν έλεγες, όταν ξεκίνησε έλεγες, να παίζει. Έλεγες, ειδικά σταματώντας πλέον, φεύγοντας από τον Παναθηναϊκό, έλεγες ο Παναθηναϊκός της Ρούξη. Ακριβώς. Και παρότι περάσανε πολλά μεγάλα ονόματα από τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ γυναικών, με εκείνη την αρμάδα που είχε φτιάξει ο Βασίλης Πιστιώλης παρέα με πολύ μεγάλους προπονητές της εποχής. Και πιο πριν, και ένα κοινό που είχε με τη Λία Μίτσου, η οποία και αυτή είχε καταγωγή από τη Ρουμανία, άλλη εμβληματική αρχηγός του Παναθηναϊκού σε προγενέστερη περίοδο από τη Ρούξη. Έλεγες ο Παναθηναϊκός της Ρούξη. Πάντως διάβασα χθες κάτι το οποίο... Σε μια 7 ετία με 7 προαθλήματα και 6 κύπελα. Δηλαδή το μόνο κύπελο που δεν πήρε η Ρούξη... Ήταν ένα ευρωπαϊκό, ήταν, το οποίο έφτασε πολύ κοντά. Το μόνο εγχώριο ήταν του 2007, στη διοργάνωση η οποία, όπως θυμόμαστε, δεν είχε ολοκληρωθεί τότε. Ακριβώς. Μετά τα γεγονότα στη Λαυρίου και την δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου. Η διοργάνωση, γιατί μπορεί να το έχουμε ξεχάσει τώρα, αλλά τα φρικτά επεισόδια και η δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου είχε προκύψει σε επεισόδια με αφορμή τον αγώνα βόλεϊ γυναικών Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και θυμάμαι τότε είχα μεσολαβήσει εγώ τότε να πω μέσω του Προέδρου τότε της Ομοσπονδίας του κυρίου Μαστερανδρέα ότι πρέπει να διακοπεί η διοργάνωση γιατί έχουμε σοβαρές εξελίξεις. Άφησα εκεί, δεν ήθελα να επεκτάθω περισσότερο. Και ο κύριος Μπελιγράτης που ήταν, μάλλον ο κύριος Μπελιγράτης ήταν ο τέλος και ο κύριος Μαστερανδρέας ήταν ως επίτιμος εκείνη την περίοδο. Και μάλιστα θυμάμαι, επειδή ήμουνα στο πλησότερο της Παιανίας, μου λέγανε συνέχεια, έχουμε κανένα νεότερο. Τα έζησα από πρώτο χέρι. Έζησα από κοντά όλη τη μεγάλη ομάδα εκείνη του Παναθηναϊκού, αλλά και των Βρυλισσίων, γιατί μ' αρέσει γενικότερα το βόλι. Είχα ζήσει καταστάσεις με το που πρωτοήρθε η Ρούξη στην Ελλάδα. Αυτό που αντίκριζε πέρα της ομορφιάς, ρε παιδί μου, και της αρχοντιάς που είχε, είχε ένα ξεχωριστό στήλ όταν έπαιζε. Και μάλιστα έχω γράψει και ένα blog το οποίο μπορείτε κάποιοι να το βρείτε στο powered.gr, ένα συνεργαζόμενο site, και έλεγα μάλιστα ότι πήγαινα και την πείραζα και της λέω κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει φανέλα. Δεν γίνεται να παίζει μια ζωή στα Βρυλίσσια. Και μου λέει ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις πώς θα στα φέρει κάποια στιγμή. Και τελικά είδες τα έφερε ώστε να... Έκανε την επιθυμία μου πράξη. Μετά υπήρχαν κάποια διάφορα γεγονότα τα οποία πειραζόμασταν κάθε λίγο και λιγάκι. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό, να το μεταφέρω και όλο στον κόσμο. Ήταν ένα παιχνίδι βόλεϊ στη Λεωφόρο. Πριν αλλάξουμε ένα εικοσέδρα και πάει Πανελλήνιο και σε άλλες θέσεις που έχει φιλοξενηθεί. Και γίνει νομάς. Και όπως κέρδισε μικρό το γήπεδο της Λεωφόρου, κάποια στιγμή λοιπόν πίσω από την μπασκέτα που υπάρχει. Προς το πέταλο της εισόδου του κλειστού, κάθομασταν οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Κάποια στιγμή στο ζέσταμα κάνει ένα σερβίς με πολύ δύναμη, με πολύ δυνατό χτύπημα. Χτυπάει το λάπτοπ. Ο συνάδελφος του μαξί ορίεται πάνω. Μα τι έγινε, λέει, μου σπάσατε το λάπτοπ. Έλα, μωρέ, κοιτάξτε και τι έγινε. Περίμενε, έρχεται και δεύτερο σερβίς. Σε λίγο. Όντως, το δεύτερο περνάει η ΣΥΡΙΖΑ δίπλα από το λάπτοπ. Κάποια στιγμή της κλείνω το μάτι, λέω να σου πω, κάτσε καλά, αυτό έχει 1500 ευρώ, δε. Έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι τίποτα, θα σου πάρω καινούργια. Εντάξει, θα πάρουμε άλλο, πες. Ή θυμάμαι πολλές φορές σε ταξίδια που κάναμε σε κάτι Final Four, κυπέλου κτλ.
Ιεράπετρα ειδικά, θυμάμαι ότι υπήρχε μια κοπέλα από την ομάδα η οποία έπρεπε να περάσει αντιντόπινγκ. Και να τη λέει η Ρούξη. Τι θα γίνει, θα δώσεις ανάλυση ή θα κάτσουμε όλη η ομάδα εδώ πέρα. Πρέπει να πάμε να γιορτάσουμε τον τίτλο. Ρε κορίτσια, περιμένετε με τα πολλά. Να έχει πιει νερό, να μην γίνεται τίποτα. Να πίνει κρασί, τίποτα. Να πίνει μπύρα, να μην γίνει σαμπάνια. Είχαν δώσει όλα τα αλκοολούχα, τέλος πάντων, για πάει η τουαλέτα να δώσει το δείγμα, τίποτα. Κάποια στιγμή η γυναίκα μου κάνει, καλά, μην εσύ πίσω και ελάτε μαζί μετά στο ξενοδοχείο, πας και φύγουμε κάποια στιγμή. Και πήγαμε μετά από μία μισή ώρα. Ήταν μια κοπέλα η οποία δεν ξεχνούσε ποτέ και τον τόπο καταγωγής, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που την περιέβαλαν. Δηλαδή, θυμάμαι μια τάκα για τον Μιχάλη Φιλόπουλο που θα μπορούσε οποιοδήποτε άλλος να πει, θα κοιτάξω να αφιερώσω τον τίτλο σε μένα, στην οικογένειά μου, στους δικούς μου, στην ομάδα μου. Πρώτη όμως, και χωρίς να πουλήσει ο Παδηλίκη, ποτέ όμως, ήταν αυτή η οποία παρακινούσε και τις υπόλοιπες. Και να έχουν την επαφή με τον κόσμο και να συνδέονται γενικότερα με τον κόσμο. Κάτι που δεν το συνάντας εύκολα. Τώρα βλέπεις αθλητές και αθλητές, δεν θέλω να κατανομάσω, πάνε, παίζουνε, φεύγουνε, σαν να μην τρέχει τίποτα. Έρχονται και παρέρχονται. Αλλά και η συμμετοχή της στην εθνική ομάδα νομίζω ήταν και αυτό που ήθελε η ίδια, αλλά και μια φουρνιά τότε η οποία πραγματικά θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, είπαμε ότι δεν καθορίζουμε εμείς τη μοίρα. Δυστυχώς, αυτό είναι το ότι όσα... Και δυστυχώς άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά και στην κοινωνία αλλά και γενικότερα στον αθλητισμό φεύγουν νωρίς, και κάποιοι άλλοι που δεν θέλω να γίνω κακός, αλλά βλέπεις ρε παιδί μου τώρα φεύγουν άλλοι που θα μπορούσαν να είχαν φύγει πολλά χρόνια νωρίτερα. Βλέπε πολιτικούς τύπου Μητσοτάκη, Παπανδρέου και φτάνουν σε μια ηλικία 85-90 χρονών ή ο Ζολώτας ακόμα και λες τι έγινε. Για να φεύγουν πιο νωρίς. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Μεγάλη κουβέντα. Τέλος πάντων, για να μην παρεξηγηθούμε πάντως. Και πούνε ότι κάνουμε και πολιτική συζήτηση. Λοιπόν, να ευχηθούμε να είναι ελαφρύ το χώμα για την Ρούξη. Μια πραγματικά μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλη αθλήτρια. Και αυτό που είπαμε και εγώ και ο Γιάννης από την αρχή είναι όλοι να σκύψουμε πάνω από το μικρό φίλο. Ακριβώς. Πάνω από το παιδί, το οποίο στα 13 του έχει χάσει και τους δύο γονείς του. Και είναι αυτό είναι το παιδί που πρέπει να στηριχθεί όσο κανένας. Ακριβώς. Και από πλευράς πολιτείας. Όσο κανένας. Αν όχι η πολιτεία. Τουλάχιστον από το σύλλογο που την μεγάλωσε. Γιατί όπως διάβασα και σε κάποιο από τα σε ένα σχόλιο στο ίντερνετ, ότι εφόσον η Ρούξη ήταν παιδί του Παναθηναϊκού, τότε και ο Φίλιππος είναι παιδί του Παναθηναϊκού. Εννοείται αυτό, και πρέπει, δεν αλλάζει. Και πρέπει η ομάδα να στηρίξει το παιδί και να το αγκαλιάσει. Λοιπόν, ας αλλάξουμε λιγάκι κλίμα. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και ερχόμαστε για να πούμε τα υπόλοιπα θέματα.
Λοιπόν, επανήλθαμε για την συνέχεια της εκπομπής μετά από την εισαγωγή που κάναμε για την είδηση του θανάτου της Ρούξη Ντουμιτρέσκου και πάμε να δούμε το φιλμ της Super League. Τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου ήταν την Κυριακή. Με ανατροπές. 26η αγωνιστική. Ανατροπές πολλές και σε αποτελέσματα αλλά και στη βαθμολογία. Καθώς είδαμε ξαφνικά από εκεί που πήγαιναν χέρι-χέρι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ξαφνικά έγινε ένα σκαρφάλωμα της τελευταίας στιγμής. Και επανέρχεται ο Ολυμπιακός μαζί με τον βαθμό που πήρε πίσω από την απόφαση του ΚΑΣ. Και την κέλα του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο. Ο Ολυμπιακός πέρασε στην τρίτη θέση με 57 βαθμούς, έκλεισε την κανονική περίοδο με 57 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ προσπέρασε την ΑΕΚ στο νήμα με την νίκη του στη Λαμία και το 3-3 της ΑΕΚ στο Κλεάνης Βικελίδης με τον Άρη. Και θα γίνει και τώρα ο κακός χαμός από πλέον, την έναρξη των play-off. Και πλέον έχουμε στη βαθμολογία, την τελική βαθμολογία της κανονικής περίοδου, ΠΑΟΚ 60, ΑΕΚ 59, Ολυμπιακός στους 57 και Παναθηναϊκός 56 στην πρώτη τετράδα. Είχαμε και την κλήρωση των play-off. Μια κλήρωση η οποία έφερε ντέρμπι με ντέρμπι το Καλημέρα. Ντέρμπι στην πρεμιέρα. Λογικά την Κυριακή θα δούμε ακριβώς τις ώρες. Τις ακριβείς ώρες έναρξης των αγώνων. Έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα. ΠΑΟΚ Άρης και Λαμία ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική. Από την άλλη έγινε κύκλωση στο play-out εκεί όπου θα μπουν στη μάχη από την ερχόμενη εβδομάδα και όχι αυτή. Από 16 του μήνα, ημέρα Σάββατο. Εντάξει, η Κηφισιά νιώθει πιο δικαιωμένη γιατί κέρδισε την τιμωρία από τον Αχιλλέα Πέο. Πήρε το παιχνίδι με το Βόλο στα χαρτιά με 3-0, ενώ θυμόμαστε είχε λήξει σώπαλο το μάτς χωρίς γκολ. Πήρε τους βαθμούς, πήρε συν 2 βαθμούς δηλαδή, λόγω εξαιτίας της ρατσιστικής συμπεριφοράς του Ανδρέα Μπέου στον Τετέι της Κηφισιάς. Του Αχιλλέα Μπέου προς τον Ανδρέα Τετέι της Κηφισιάς. Να πούμε λοιπόν στα αποτελέσματα του περάσουμε να πούμε το ακριβές πρόγραμμα των play-off και play-out. Είχαμε λοιπόν Άρης ΑΕΚ 3-3, Κηφισιά Πανετολικός 2-2. Το ίδιο σκορ είχαμε και στο Ηράκλειο ανάμεσα στον Όφη και τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός Βόλος 3-0, εύκολη νίκη για τους Πειραιώτες. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης 2-1, Παζιάννενα Ατρόμητος 1-1 και Λαμία ΠΑΟΚ 0-2. Στη βαθμολογία έτσι τυπικά να πούμε ότι αυτό που ανέφερες και εσύ, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με 60, ακολουθεί η ΑΕΚ με 59, 57 Ολυμπιακός, 56 ο Παναθηναϊκός. Άρης και Λαμία που συνθέτουν την πρώτη εξάδα έχουν από 42 και 34 βαθμούς αντίστοιχα. Και στα play-out θα μπει ο Αστέρας Τρίπολης με 31 βαθμούς, 28 έχει ο Ατρόμητος, 27 ο Πανσεραϊκός, 25 ο Όφη, 21 βαθμούς για Κηφισιά, μετά τους βαθμούς που πήρε, 20 για τον Πανετολικό, 19 για τον Βόλο και τελευταία είναι η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννα με 18 βαθμούς. Τώρα, να πούμε όσον αφορά την πρώτη αγωνιστική των play-off, είπαμε για τα play-off, πάμε να δούμε και το πρόγραμμα των play-outs που θα ξεκινήσουν, όπως είπαμε, Σάββατο 16 Μαρτίου. Αστέρας Τρίπολης Βόλος, Ατρόμητος ΠΑΣ Γιάννενα, Κηφισιά Όφη και Πανετολικός Πανσεραϊκός είναι τα μάτς της πρεμιέρας. Να πούμε ότι ο Άρης υποδέχεται αύριο τον Πανετολικό, στον επαναληπτικό ημιτελικό. Μια σοβαρή εκκρεμότητα γιατί μπορεί το 99% των φιλάθλων να υπολογίζουν ότι ο τελικός του κυπέλλου θα είναι Παναθηναϊκός Άρης, αλλά ο Άρης πρέπει να παίξει τη ρεβάνση με τον Πανετολικό. Και με ένα φανία θα είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Ναι, και στο κύπελο ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. 0-1 να θυμίσουμε η νίκη του Άρη στον πρώτο αγώνα στο Αγρίνιο. Ναι, αλλά... Να πούμε επίσης ότι ο τελικός είναι ορισμένος να πούμε για τις 18 Μαΐου. Βέβαια, υπάρχει πάντα το κλασικό γαϊδανάκι που θα παίξουμε, πότε θα γίνει, να αναβληθεί, να πάει πιο πέρα, να πάει πιο πίσω. Μάλλον θα πάει πιο πέρα, γιατί σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, πριν μπούμε στο στούντιο, λέγανε ότι θα πάρει κάποια παράταση ο τελικός. Ναι.
Γιατί θεωρητικά τα play-off θα πρέπει να τελειώσουν στις 14 Μαΐου. 12 Μαΐου είναι η τηλεοπτική ημερομηνία. Ναι, 12 Μαΐου, συγγνώμη, ναι. Γιατί και πρέπει και η ΑΕΚ να παραδώσει το γήπεδο, την ΟΠΑΠ Αρένα στην UEFA για τον τελικό του Conference League. Ακριβώς. Βέβαια, τώρα που ανέφερες Conference League και θα πούμε και για τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων, να πούμε ότι υπάρχει και μία φήμη που έχει βγει τελευταία, μάλλον τις τελευταίες μέρες έχει βγει, από πλευράς Δυνάμο Ζάγκρεπ, η οποία ονειρεύεται για αυτή, όπως κάθε ομάδα που βρίσκεται πλέον στη φάση των 16, ονειρεύεται ότι μπορεί να προχωρήσει στο δεσμό. Εντάξει, και λένε ότι σε περίπτωση που περάσει η Δυνάμο Ζάγκρεπ στον τελικό της ΟΠΑΠ Αρένα, ίσως αλλάξει η έδρα. Εντάξει, τώρα αυτό θα είναι τραβηγμένο σενάριο, αλλά σε περίπτωση που φτάσει εκεί η διοργάνωση, καταλαβαίνουμε ότι είναι αδύνατο να γίνει το... Ακριβώς. Ύστερα από αυτά που έχουν συμβεί και στο ίδιο γήπεδο, αλλά και φυσικά με πρωταγωνίστρια την κροατική ομάδα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για τα παιχνίδια τους την Πέμπτη. Ο Μέν Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ στο στάδιο Καραϊσκάκης. Σε πολύ καλή κατάσταση ο Ολυμπιακός. 6 νίκες, 6 στα 6 έχει κάνει με τον Μέντι Λίμπαρ. Έχει χρησιμοποιήσει 27 παίχτες ήδη ο Μέντι Λίμπαρ, ναι, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχει τον Αγίου Μπελκαμπή από τη μέρα που επέστρεψε από το Κόπα Αφρικά. Το πιο φορμαλικό παίχτη. Σε διαολεμένη φόρμα. Σε 7 παιχνίδια όλων των διοργανώσεων έβαλε 10 γκολ συνολικά. Είναι ό,τι αγγίζει μπαίνει στα δίχτυα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος πέρασε το εμπόδιο της Φερεντσβάρος με 2 νίκες με το ίδιο σκορ, 1-0. Πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει από ό,τι δείχνουν τα σκορ. Δηλαδή, όταν ακούμε 1-0, λέμε ότι δυσκολεύτηκε αυτός που κέρδισε με 1-0. Αλλά στην πορεία, στην πράξη, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ ανώτερος και στα δύο παιχνίδια. Ειδικά στο παιχνίδι της Βουδαπέστης, θα μπορούσε να φτάσει και σε ευρύτερο σκορ. Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ομάδα της Δυνάμο Ζάγκρεπ. Ο ΠΑΟΚ πέσει στο Ζάγκρεπ. Πρώτο παιχνίδι στο Ζάγκρεπ. Ναι, με την Δύναμο σε ένα πιθανώς sold out γήπεδο. Πάντως να πούμε ότι δεν θα ισχύσει. Δεν υπάρχει μετακίνηση. Και από τις δύο ομάδες. Η κροατική ομάδα ούτως ή άλλως έχει τιμωρηθεί από την UEFA, της έχει επιβληθεί απαγόρευση μετακίνηση οπαδών για 2 χρόνια, όχι μόνο για φέτος και για την επόμενη σεζόν εφόσον βρίσκονται στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο ΠΑΟΚ και αυτός πηγαίνει με πολύ καλή ψυχολογία. Ακριβώς. Αφού έκοψε πρώτος το νήμα στην κανονική περίοδο της Super League. Ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα δεν έχει. Υπάρχει βέβαια μία... Θα λέγαμε, όχι η λέξη πίκρα, υπάρχει μία αναταραχή όσον αφορά το Σαμάτα, ο οποίος δείχνει, όπως έδειξε και στο μάτς κόντρα στη Λαμία, που έχασε μια ευκαιρία σε ένα σε άδειο τέρμα, που σημαίνει ότι είναι η χρονιά του παιδιού, δείχνει να είναι, λες και τον έχει καταβαστεί κάποιος. Πάντως ο Ραζάν Λουτσέσκου γύρισε και είπε ότι... Να ξέρεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις... Ότι υπάρχει, λέει, πολλή πίεση στους ώμους του Σαμάτα για να σωράρει όπως... και λέει θα κάτσω να του μιλήσω όπως πρέπει. Να ξέρεις όμως σε αυτές τις περιπτώσεις ότι κάποιος παίχτης που ακούει και στο γήπεδο επιβεβαιώνει ότι δεν μπορεί, συνήθως από το πουθενά πετυχαίνει ένα κρίσιμο γκολ και μετά ξεχνάμε... Ο παδός ξεχνάει τα υπόλοιπα. Καλά, το συμβαίνει πάντα. Μπορεί να συμβεί. Και όχι μόνο στις ελληνικές ομάδες. Παντού. Μπορεί να συμβεί παντού. Για να δούμε και ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι έχει πολύ καλές πιθανότητες να προχωρήσει. Έχοντας την ρεβάνς στην Τούμπα. Η κλήρωση για τις ελληνικές ομάδες ήταν βατή. Ναι, φυσικά θα μπορούσε να είχαν πέσει πάνω σε μία στον Βίλα, να μπορούσαν να είχαν πέσει πάνω σε. Στη Φιωρεντίνα. Μπορούσαν να είχαν πέσει πάνω σε μία. Βέβαια, υπάρχει και το ενδεχόμενο να, εφόσον περάσουν, να του βρουν μπροστά του στα προημιτελικά. Οπότε εκεί αλλάζει το. Και αν περάσουν βέβαια και οι δύο, από του 8 δεν υπάρχει περιορισμό στην κλήρωση. Μπορεί να έχουμε και ελληνικό εμφύλιο, κάτι που θα συμβεί για. Αν όλα πάνε κατευθείαν, να συμβεί για πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναγίνει. Έχουμε δει σε όλα τα άλλα αθλήματα να γίνεται πριν του ποδοσφαίρου. Στο ποδόσφαιρο δεν έχει συμβεί. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα
μία βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Υπήρχε έντονη αγωνιστική δράση. Ξεκινάμε όπως πάντα με το αγγλικό πρωτάθλημα, το οποίο είχαμε την 27η αγωνιστική. Brentford Chelsea 2-2. Everton West Ham 1-3. Fulham Brighton 3-0. Newcastle Wolves 3-0. Nottingham Liverpool 0-1 με την κάθοδο στον αγωνιστικό χώρο του Βαγγέλη Μαρινάκη, κατ' οποίο ήταν πρωτόγνωρο για τους Άγγλους. Το και μάλιστα σκέφτονται να επιβάλλουν ποινή στο μεγάλο μέτωχο της Νότιχα. Παρακολουθούσα το παιχνίδι και όντως το γκολ μπήκε στο σχεδόν ένα λεπτό μετά την ολοκλήρωση των 8 λεπτών στις καθυστερήσεις. Αν και υπήρξε αλλαγή παίχτης στις καθυστερήσεις, οπότε ίσως από εκεί ορμόμενος ότι... Πάντα ότι καθυστέρησε την καθυστέρηση. Πάντα όταν οποιοδήποτε στον κόσμο δέχεται γκολ στο 0, η πίκρα ξεκυλίζει και δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Εντάξει, τώρα στην Premier League να δούμε τέτοιες καταστάσεις. Για να δούμε όμως πώς θα το χειριστεί. Και το ανέδειξαν και τους φαινόταν πρωτοφανές ότι έκανε ντου ο πρόεδρος και ο ιδιοκτήτης έκανε... Αν φτάσουμε στο σημείο να δούμε τέτοια σκηνικά και στο αγγλικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι το χάσαμε πλέον το άθλημα. Πάμε. Tottenham Crystal Palace 3-1, Luton Aston Villa 2-3, Burnley Bournemouth 0-2, Manchester City, Manchester United στο Derby 3-1, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Foden. Ναι, δύο γκολ, σκόραρε ο Χάλα, με την City να βρίσκει τα καθοριστικά γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ακριβώς, και έχει χτίσει και μία παράδοση πλέον με τους κόκκινους διαβόλους. Και Sheffield United Arsenal 0-6. Με τους κανονιέριδες να αναγκάζουν τους φιλάθλους των γηπεδούχων να φύγουν από το γήπεδο από το 15ο λεπτό. Ήταν 0-4 στο 15, στο 18. Αυτό. Ναι. Στη βαθμολογία. Liverpool 63, στην κορυφή, 62 για τη Manchester City, ακολουθεί κατά πόδας, 61 η Arsenal, 55 η Aston Villa, 50 η Tottenham, 44 η Manchester United, η οποία έχει ανέβει αισθητά το τελευταίο διάστημα. 42 βαθμούς για τη West Ham, 40 για τη Newcastle, 39 για την Brighton, 38 για τη Wolves, 36 για τη Chelsea, 35 για τη Fulham και από εκεί κάτω έχουμε Bournemouth με 31, 28 Crystal Palace, 26 Brentford, 25 για την Everton, 24 για την Nottingham, 20 για την Luton και 13 βαθμούς μοιράζονται η Burnley και Sheffield United. Που ουσιαστικά είναι καταδικασμένες. Ναι, αυτές ήδη σκέφτονται την Champions League. Θα πρέπει να συμβούν πράγματα και θαύματα για να παραμείνουν. Πάμε και στο γαλλικό πρωτάθλημα, το οποίο έφτασε αισίως στην 24η αγωνιστική. Είχαμε Μονακό Παρίσι Ζερμέν στο ντέρμπι 0-0, Ρέμς Λίλ 0-1, Κλερμόν Μαρσέι 1-5. Έπρεπε να φύγει ο Γκατούζο για να βάλουν πολλά γκολ η Μασαλή. Πήρε μπροστά η... Τουλούς Νις 2-1, Νάντμετς 0-2, Μονπελιέ Στρασμπούρ 2-2, Μπρέστ Χαβρι 1-0, Ρεν Λοριάν 1-2 και Λιόν Λανς 0-3. Κάπου τη ματιά σαν κάποια στιγμή θα έκανε η Λιόν. Βαθμολογία, Paris Saint-Germain πρώτη με 55 βαθμούς, έχει αγκαλιά στα λίγα με τον τίτλο. 46 βαθμούς για την Μπρέστ, 42 για τη Μονακό, 41 για τη Λίλ. Νις έχει 40, η Λανς είναι στους 39, 36 για τη Μαρσέη, 35 για τη Ρεν, 34 η Ρεμς, 29 η Τουλούζ, 28 η Λιόν, η οποία πλέον βρίσκεται κοντά στη μέση της βαθμολογίας. 26 για τη Στρασβούρ, 25 για Λοριάν και Νάντ, 24 για τη Χαβρή, 23 για τη Μοπελέ και στις δύο τελευταίες θέσεις είναι η Μέτς με 20 και η Κλερμόν με 17 βαθμούς. Να πάμε στο ισπανικό τώρα. Είχαμε τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής. Την Παρασκευή η Θέλτα επικράτησε 1-0 της Αλμερία. Το Σάββατο η Σεβίλη πήρε σπουδαία νίκη επί της Σοσιεδάδ με 3-2, μια νίκη που τη χρειάζονταν οι Σεβιγιάνοι. Βαγεκάνο Κάντιθ στο 1-1, Χετάφε Λας Πάλμας σε ένα εντυπωσιακό μάτς 3-3, Βαλένθια Ρεάλ 2-2, επίσης
σε ένα παιχνίδι. Με πολλά παράπονα για τον Μανθάνο, τον ρέφερι της αναμέτρησης. Καθώς δεν μέτρησε. Με τη φοβερή φάση την οποία σπήριξε τη λήξη με την μπάλα στον αέρα και με τον Μπέλιγχαμ έτοιμο να σκοράρει το. Πάνω, θα γίνονταν το 2-3. Να πετύχει το νικητήριο για τη Ρεάλ. Και ξεσηκώθηκε, έγινε μεγάλος χαμός μετά το παιχνίδι. Ο Αντσελότη έβριζε θεούς και δαίμονες. Έγινε ένα πανδαιμόνιο, ναι. Την Κυριακή η Βιγιαρεάλ συνέτριψε με 5-1 τη Γρανάδα. Η Ατλέτικο πήρε δύσκολη νίκη με 2-1 επί της Μπέτης. Άσος και για τη Μαγιόρκα 1-0 τη Χιρόνα, την οποία την άφησε πλέον στο μείον 7 από τη Ρεάλ. Ατλέτικο Μπιλμπάο Μπαρτσελώνα στο παιχνίδι του Ερνέστο Βαλβέρδε. Πάντα όταν αντιμετωπίζει τον Μπιλμπάο. Είναι κακός δαίμονας η Μπιλμπάο. Συνδέει τις δύο ομάδες και ως παίχτης και ως προπονητής. 0-0, ένα παιχνίδι με ελάχιστες φάσεις και την Μπαρτσελώνα να έχει δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Του Πέδρη και του Ντε Γιόγκ. Ακριβώς. Προστίθεται στον τραυματισμό ήδη του Γκάβι, την τριάδα τη βασική στον άξονα για τους Καταλάνους και είναι σοβαροί τραυματισμοί. Θα λείψουν όλοι από τα επόμενα παιχνίδια. Πάντως αναφορικά τώρα με την. Και να με την απόσυρση ουσιαστικά και του Τσάβη, λένε ότι ίσως επιστρέψει ο Λουίς Ενρίκε στη θέση του. Μπορεί. Πάντως θα πρέπει να. Αλλά θα πρέπει να φύγει και αυτός από την Παρίσι. Ναι. Και τη Δευτέρα έκλεισε η αγωνιστική το πρόγραμμα με τη νίκη της Οσασούνα το 1-0 επί της Αλαβές. Στη βαθμολογία, όπως είπαμε, Ρεάλ στους 66, Χιρόνα στη δεύτερη θέση με 59 στο μείον 7. Η Μπαρτσελόνα έχασε την ευκαιρία να περάσει στη δεύτερη θέση, είναι στους 58. Η Ατλέτικο 55, τέταρτη. Μπιλμπάο στους 50 και Μπέτ στους 42 συντηρώνουν την εξάδα και από εκεί και κάτω Σοσιεδάδ 40, Λας Πάλμας 37, Βαλένθια 37, Οσασούνα 36, Χετάφε 35, στους 32 η Βιγιαρεάλ, 29 για την Αλαβές, 27 η Σεβίλη που πλέον απομακρύνθηκε αισθητά από την τελευταία τριάδα, Μαγιόρκα επίσης 27, Βαγεκάνος 26, η Θέλτα 24, η Θέλτα του Ουδουβίκα, να το τονίζουμε πάντα αυτό, στους 19 η τελευταία τριάδα, οι ομάδες που αυτή τη στιγμή ανέλυγε το πρωτάθλημα θα αποχαιρετούσαν την κατηγορία, είναι η Κάντιθ με τους 19, η Γρανάδα με 14 και η Αλμερία στους 9 που ουσιαστικά κάνει χαβαλέ. Ναι, το έχει δει πλέον διαφορετικά. Κάνει χαβαλέ. Λοιπόν, πρωτού πάμε στο Ιταλικό πρωτάθλημα, το αγαπημένο σου, να πάμε στο Γερμανικό, στην Bundesliga, εκεί όπου είχαμε την 24η αγωνιστική. Την Παρασκευή άνοιξε η πρεμιέρα με την ισοπαλία. Άλλη μια ισοπαλία και γκέλα της Bayern επί της Freiburg εκτός έδρας, 2-2. Το Σάββατο είχαμε Union Βερολίνου Dortmund 0-2, Mainz Gladbach 1-1, Bochum Lipsia 1-4, Heidenheim Eintracht 1-2, Darmstadt Augsburg 0-6, Wolfsburg Stuttgart 2-3 και την Κυριακή Κολονία Leverkusen 0-2. Και Hoffenheim Werder 2-1. Βαθμολογία Leverkusen είναι πρώτη με 64 βαθμούς, αύξησε στους 10 τη διαφορά από τη δεύτερη Bayern, 54 βαθμούς για τους Βαβαρούς. Στους 50 είναι η Stuttgart, 44 η Darmstadt, η οποία έχει, θα λέγαμε, αντίπαλο την Dortmund και τη Λειψία που ακολουθούν. Συγγνώμη, η Dortmund, όχι η Darmstadt. Dortmund. Η Darmstadt είναι τελευταία και. Ναι, είπαμε. Τα γυαλιά που δεν έχω φέρει. Η Λειψία είναι στους 43, πάντα είναι αυτές οι ομάδες που πρωταγωνιστούν, αλλά από ένα σημείο και μετά χάνεται η επαφή με την κορυφή. Η Άιντραχτ συμπληρώνει την εξάδα με 37 βαθμούς και από εκεί κάτω έχουμε Hoffenheim με 33, στους 30 είναι η Werder και η Freiburg, 29 η Augsburg, 28 η Heidenheim, 26 η Gladbach, τρεις ομάδες με 25 Wolfsburg, Union και Bochum, Κολονία με 17, 16 Mainz και τελευταία η Darmstadt με 13 βαθμούς. Η οποία έχανε στο ημίχρονο με 5-0 από την Augsburg στο τελευταίο παιχνίδι και μπήκε ο παδός μέσα και μάζεψε τους παίχτες και τους έδινε οδηγίες. Βρίζονταν βέβαια και σε πολύ. Ήταν ένα πολύ. Οι Γερμανοί είναι αυτοί που παίρνουν πράγματα από εμάς. Ήταν ένα περίεργο σκηνικό, δηλαδή στην εστία της. Στη μία περιοχή είχε μαζέψει ο παδός και. Κανονίστε, μην ξεθυμίσουμε περισσότερο. Μιλούσε στους παίχτες, ναι. Και να κλείσουμε με το Ιταλικό. 27η αγωνιστική και εκεί. Την Παρασκευή με
με τη Μίλαν να κάνει επεισοδιακό διπλό στο Ολύμπικο επί της Λάτσιο με 1-0, σε ένα παιχνίδι που η Λάτσιο το ολοκλήρωσε με 8 παίχτες, 3 αποβολές, 2 καθυστερήσεις, και με τον γκολ της Μίλαν έρχεται στο 88. Το Σάββατο, Ουντινέζε Σαλερνιτάνα 1-1, Μόντσα Ρώμα 1-4, με τη Ρώμα να συνεχίζει την ανωδική πορεία μετά την απόλυση του Ζωσέ Μουρίνιο και την πρόσληψη του Ντανιέλε Ντερόσι. Τωρίνο Φιωρεντίνα 0-0, Βερόνα Σασουόλο την Κυριακή 1-0, Έμπολη Κάλιαρη 0-1 σε παιχνίδι για τη μάχη της παραμονής, Προζινώνε Λέτσε επίσης στο 1-1, σπουδαία νίκη της Μπολόνια μέσα στον Πέργαμο επί της Αταλάντα με 2-1, η Μπολόνια πάει full για Champions League, είναι στην τέταρτη θέση. Και το δείχνει κιόλας. Με 6 νίκες, με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολύ καλή ομάδα. Νάπολη Γιουβέντους 2-1. Επίσης πολύ σημαντική είναι και για την Νάπολη σε φινάλε θρίλερ με τη Γιουβέντους να ισοφαρίζει στο 81 με τον Κιέζα και την Νάπολη να παίρνει νίκη στο 88 με τον Ασπαντόρη μετά από χαμένο πέναλτι του Οσίμεν. Πήρε το ριμπάουντ τον Ασπαντόρη και έστειλε την μπάλα στα αντίθετα. Και τη Δευτέρα η πρωτοπόρο Σίντερ επικράτησε με 2-1 τη Τζένοα. Είναι στο συν 15 πλέον η Νερατζούρη και ουσιαστικά το πρωτάθλημα έχει τελειώσει από τώρα. Βέβαια, να πούμε για την απώλεια της Ασουόλο, τον Μπεράρδη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτς με τη Βερόνα. Επαθεολική ρήξη αχιλίου και θα λείψει για όλο το 24 πλέον. Δεν συν το Euro που περίμενε πώς και πώς, γιατί ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές. Κομβικούς παίχτες για τα σχέδια του Σπαλέτη, για την τελική αποστολή της. Ήταν ένας από τους παίχτες που βοήθησε πάρα πολύ στην κατάκτηση του Euro μέσα στην Αγγλία. Και φυσικά είναι μια σημαντική απώλεια. Ναι. Αν θέλεις, περνάμε τώρα και στο πρόγραμμα του Champions League. Ακριβώς αυτό θα σου λέγα. Ναι. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια για τη φάση του 16, δύο revanche. Στο Μόναχο η Bayern, το μοναδικό στόχο πλέον που της έχει απομείνει, τη διάκριση στο Champions League. Πρέπει να ανατρέψει το 1-0 της ήττας της στη Ρώμη από την Λάτσιο. Ενώ η Σοσιεδάδη που αντέχεται την Παρή, με τους Γάλλους να έχουν επικρατήσει 2-0 στο πρώτο παιχνίδι και να έχουν το σαφές πλεονέκτημα. Βέβαια, για να σου κάνω και ένα αστείο. Αύριο, για να το ολοκληρώσουμε, έχουμε Ρεάλ Λειψία, η Ρεβάν στη Μαδρίτη και Manchester City Κοπεχάγη, με τις γηπεδούχους να έχουν το πλεονέκτημα για την πρόκριση. Θα σου κάνω βέβαια και μια αστεία επισήμανση ότι μην την ξεγράφεις την Bayern από το κατάκτηση του τίτλου στην Bundesliga, γιατί έχει τον, όχι τον Harry Kane, τον Zipster, ο οποίος με ένα τρίποντο από το κέντρο μπορεί να κάνει τα πάντα. Και ο Andreas Obst. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τα παιχνίδια που σας υποσχεθήκαμε σε Europa League και Europa Conference. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν την Πέμπτη, στις 8 παρατέταρτο για το Europa League, Σπάρτα Πράγας Λίβερπουλ, μεγάλη αναμέτρηση. Ρώμα Μπράιτον, επίσης σπουδαία αναμέτρηση, γιατί Μπράιτον, θυμόμαστε όλοι, ξεκίνησε από το Champions League. Όχι, Μπράιτον, όχι, ήταν στο Europa. Από το Europa, από τον όμιλο της ΑΕΚ. Κάραμπακ Λεβερκούζεν, με μια έκπληξη εδώ πέρα, καθώς η Κάραμπακ δείχνει ανεβασμένη. Απέκλεισε στην παράταση την Μπράγκα. Ακριβώς, και με μια εύκολη νίκη στο πρώτο παιχνίδι. Μαρσέιγ Βικιαρεάλ, βγαλμένο και αυτό από τους ομίλους του Europa στην αρχή της σεζόν. Μαρσέιγ που ήταν στον ομίλο της ΑΕΚ, Βικιαρεάλ στο Παναθηναϊκό. Μπενφίκα Ρέιντζερς σε ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν μας έχουν δείξει κάτι φοβερό οι δύο ομάδες φέτος. Φράιμπουργκ West Ham και Μίλαν εναντίον Σλάβια Πράγας. Ναι. Και αύριο είναι το Sporting Atalanta. Ακριβώς, προηγείται το παιχνίδι, ναι, αυτό. Θα γίνει μία μέρα νωρίτερα, καθώς είναι και η Μπενφίκα γηπεδούχος στη Λισαβόνα και έπρεπε να παίξει Sporting μία μέρα νωρίτερα. Sporting Atalanta, οι οποίες είχαν αναμετρηθεί και στον όμιλο μεταξύ τους και η κλήρωση τις έφερε ξανά αντιμέτωπες. Λοιπόν, να δούμε τώρα και το Europa Conference που είπαμε, έχουμε τη συμμετοχή των δύο ελληνικών ομάδων. Στις 8 παρατέταρτο, Άγιαξ Άστον Βίλα. Την ίδια ώρα, Μόλντε Γκλαντ Μπριζ, Στουτγκαρτ Λίλ, Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ. Και στις 10, Σερβέτ Βικτόρια Πιλζέν, Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ Φενέρμπαχτσε, Δυναμό Ζάγκρεπ ΠΑΟΚ
και Μακάμπι Χάιφα Φιωρεντίνα. Ναι, να πάμε τώρα, φεύγουμε από το ευρωπαϊκό, επιστρέφουμε πάλι στο ελληνικό, να δούμε τι έκανε ο Πανιόνιος στον τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μία ακόμα νίκη για τους και ανέρυθρους, άνετο 5-0 επί του Ατσαλένιου, και από την επόμενη εβδομάδα έχει και το θεωρητικά και το πρώτο match ball για την μαθηματική άνοδο. Καθώς, δηλαδή πρέπει να παραγγείλουμε τώρα σαμπάνιες, ναι, από τώρα. Αν κερδίσει το επόμενο του παιχνίδι ο Πανιόνιος, και μαθηματικά πλέον, φτάνει τους 71 πόντους, ο Εθνικός είναι στους 56, αλλά με τον και 5 νίκες να κάνει μετά ο Εθνικός στα μάτς που απέμειναν και να ισοβαθμίσει με τον Πανιόνιο. Η διαφορά δεν, ο Πανιόνιος έχει την ισοβαθμία, οπότε η άνοδος είναι εξασφαλισμένη για τον Πανιόνιο. Επιτέλους, μετά από χρόνια, να, και ανέρυθροι να προσεγγίσουν πάλι τη Super League. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε άλλη μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε για το τελευταίο μέρος εκπομπής με μπάσκετ, βόλεϊ και σημαντικές επιτυχίες, όπως είπαμε στο Σίβο. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής, Flash Sport εδώ στο NSTV, και πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την ομάδα του Πανιωνίου από το χώρο του μπάσκετ. Ο Πανιώνιος, ο οποίος επικράτησε με 80-70 του Πανερυθραϊκού και παραμένει στην κορυφή με ρεκόρ 17-7 και 41 βαθμούς. Είχε όμως την πολύ στενάχωρη είδηση με τον τραυματισμό του αρχηγού του, του Δημήτρη Βεργίνη, ο οποίος έπαθε εξάρθρωση κλίδας και θα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις
από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας και πολύ πιθανό να μην προλάβει και άλλο παιχνίδι ως το φινάλε της σεζόν. Είναι η περίεργη τραυματισμοί αυτή. Ναι, τώρα η εξάρθρωση κλίδας είναι ένας σοβαρός τραυματισμός και θέλει λεπτή αποκατάσταση και ήταν άτυχος γιατί το έπαθε και στην πρώτη φάση του αγώνα ουσιαστικά μόλις 1,5 λεπτό μετά την έρεξη αναμέτρησης είχε μια τσαλιπτώση και δυστυχώς τραυματίστηκε. Τώρα όσον αφορά τον Μίλωνα, είχε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ο Μίλωνας, ο οποίος να πούμε ότι ιτήθηκε από το ψυχικό με 76-73 και ήταν ένα αποτέλεσμα που έφερε και την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία με τον Μάικ Κουρί να αναλαμβάνει πια την ομάδα της Νέας Μύρνης στη θέση του Νίκου Καραγιάννη. Μάλιστα, ο Μάικ Κουρίς ήταν... ξεκίνησε τη σεζόν στην τεχνική ηγεσία του Αμίντα και την προσεχή αγωνιστική ο Μίλωνας θα παίξει με τον Αμίντα, οπότε κάνει τεμπούτο άμεσα κόντρα στην παλιά ομάδα. Βέβαια πολλά ακούγονται για μια αλλαγή όσον αφορά τους ξένους παίκτες. Ακούγεται ότι μπορεί να πάει στη θέση του Μακίσικ ο Ζακ Μπράιαν, παίκτης που αγωνίζεται στον Ερμή Σηματαρίου. Να θυμίζω ότι μέχρι σήμερα νομίζω είναι η τελική διορία. Ναι, και θα δούμε αν προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Και πάμε και στο πρωτάθλημα των γυναικών, όπου είχαμε τη 17η αγωνιστική. Στα αποτελέσματα, Εσπερίδες Ελευθερία Μοσχάτου 88-68, Πρωτέας Βούλας Νίκη Λευκάδας 64-47, ΠΑΟΚ Γιάννενα 75-77, Παναθηναϊκός Εύνικος 89-65 και Αθηναϊκός Ολυμπιακός 71-97. Με την ομάδα του Βίρονα να προέρχεται από μια βαριά συντριβή 142 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Κατάφερε να ανασυντάξει κάπως τις δυνάμεις και να θεωρηθεί πιο ανταγωνιστικός απέναντι στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Να πάμε και στην Αλφαένα των Ανδρών, να δούμε και εκεί τα... Βεβαίως να πάμε και να πούμε έτσι επιλεκτικά ότι στη βαθμολογία πρώτος είναι ο Ολυμπιακός παρέα με τον Παναθηναϊκό έχουν από 31 βαθμούς, 26 οι Εσπερίδες, 24 ο Πρωτέας, 22 η Ελευθερία Μοσχάτου, Γιάννενα Ηρακλής ΠΑΟΚ 21 βαθμούς, 20 ο Εύνικος και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε την Νίκη Λευκάδας με 19 και τον Αθηναϊκό με 16. Mm-hmm. Πάμε τώρα και στον ΕΣΑΚΕ. Στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν Basket League, εκεί όπου και πάλι τα φαβορί επικράτησαν. Ναι, δεν είναι. Ήταν η 19η αγωνιστική, με τον Προμηθέα να παίρνει τη νίκη απέναντι στον Άρη με 70-57. Μια σημαντική νίκη με άρωμα τετράδας για τους πατρινούς. Σημαντική νίκη για την αποφυγή του υποβασμού έκανε το Λαύριο με 76-57 επί της Καρδίτσας με τον Γιάννη Μπουρούση σε δηλώσεις του να λέει ότι είμαι στραγωρημένος από την Ήτα αλλά εμείς δεν θα παρατάμε ποτέ και θα δείτε καλύτερη ομάδα στη συνέχεια. Ναι, νομίζω η Καρδίτσα δεν έχει ακόμα νίκη εκτός έδρας αλλά στηρίζεται στα αποτελέσματα στο γήπεδο της για να φτάσει στην παραμονή. Σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι που έγινε στο κλειστό της Πηλέας, ΠΑΟΚ Ματέκο ΑΕΚ Μπέτσον 85-94, η ΑΕΚ η οποία αρχίζει και στρώνει σιγά σιγά. Ειδικά μετά την επιστροφή του Κουσμίνσκας σε full δράση βλέπουμε ότι είναι άλλη ομάδα με τον Λιθουανό. Και γενικά βλέπουμε τον Λία Ζούρο να έχει περάσει κάπως τα πλάνα του στους παίκτες. Παναθηναϊκός Άκτορ Κολοσσός Age Hotels Collection 96-73. Με τους Ροδίτες να δυσκολεύουν τον Παναθηναϊκό μέχρι το περίπου το ημίχρονο, όταν ήταν κοντά στο σκορ. Μετά ο Παναθηναϊκός πάτησε το πόδι στον Γκάζι, ξέφυγε και πήρε τη νίκη. Μαρούση Απόλλων Πατρών 99-73, σημαντική νίκη για τους γηπεδούχους. Και ουσιαστικά ο Απόλλωνας καταδικάστηκε με αυτή την ήττα. Είναι σε ρεκόρ 3-16, οπότε. Δύσκολα πλέον θα προλάβει. Και το μάτς το οποίο έκλεισε χθες την αυλαία, Περιστέρι Big Win, Ολυμπιακός 67-85 και εκεί κάπως επουσιαστικό παιχνίδι με μια τεχνική ποινή στο Μακίση που αντέδρασε κάπως περίεργα. Είχε τεχνικές ποινές και λοιπά.
Και να πούμε τώρα, όσον αφορά τη βαθμολογία, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι μαζί στην κορυφή με 37 βαθμούς. 36 Ολυμπιακός. Περιστέρη ακολουθεί με 31. Στους 30 είναι ο Προμηθέας και ο Άρης. 27 για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ιδιοδικέφαλοι. 26 για τον Κολοσσό και τον Λαύριο. Mm-hmm. Στους 25 είναι το Μαρούς και η Καρδίτσα. Και τελευταία ομάδα είναι ο Πολυματρούν με 22 βαθμούς. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Προμηθέας για το BCL υποδέχεται στην Πάτρα την Μούρθια και προηγείται με 39-36. Αργότερα θα παίξει η ΑΕΚ υποδεχόμενη τη ΧΑΠΟ Ελγολών. Mm-hmm. Είναι για την τέταρτη αγωνιστική του ομίλου. Ακριβώς και αύριο. Mm-hmm. Να πούμε ότι το Περιστέρι υποδέχεται στις 7.30 την ομάδα της Πινάρ Καστιγιάκα της τουρκικής ομάδας. Και ο Άρης αύριο έχει τον νοκάουτ παιχνίδι με την Προμετέη. Την Ουκρανική Προμετέη σε ουδέτερο γήπεδο. Ο Άρης θα πρέπει να νικήσει για να μπει μετά στην οκτάδα της διοργάνωσης, όπου θα έχει την πιθανότητα για να διακριθεί περαιτέρω. Λοιπόν, πάμε και στην Ευρωλίγκα, η οποία εσείως έχει φτάσει στην 28η αγωνιστική. Να θυμηθούμε τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής. Είχαμε λοιπόν για την 27η αγωνιστική Άλμπα Βερολίνου Μακάμπι Τελαβίβ 71-106, Βίτους Μπολόνια Βαλένθια 87-74, Παρτιζάν Ανατολού Εφές 190, Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός 86-97, σε μια νίκη για τον Παναθηναϊκό έπειτα από 11 χρόνια. 11 χρόνια στη Μαδρίτη. Και μάλιστα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εχθές κατά τη διάρκεια της κοπής πίτας, είπε ότι τώρα βλέπω ότι πλησιάζει το 7ο αστέρι, γιατί λέει πλέον είμαστε οικογένεια. Φενέρμπαχτσε Μπασκόνια σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι παραγωγικό 111-96. Ζαλγκύρης Κάουνας Ολυμπιακός, εύκολη νίκη για τους Πειραιώτες 76-95. Κυριαρχική εμφάνιση για τον Ολυμπιακό. Παρότι η αγωνιστική χωρίς βασικούς παίχτες. Χωρίς τρεις βασικούς παίχτες στην περιφέρεια. Τον Γκος, τον Μίτρου Λόγκ και τον Λαρετζάκη. Οι οποίοι παραμένουν αμφίβολοι σύν τον Γουόκαπ, ο οποίος πέσει στη διάστρεμα β' βαθμού στο χτεσινό παιχνίδι στο Περιστέρι και η συμμετοχή του με τη Βίρτους Μπολόνια την Πέμπτη θα κριθεί στην τελευταία στιγμή. Βιλερμπάν Αρμάνι Μιλάνο 81-77. Μπάγκερ Μονάχου, Ερυθρός Αστέρας 74-66, νίκη ανάσα θα έλεγα για τους Βαβαρούς. Που μένουν ζωντανοί στο παιχνίδι για να μπουν στα play-in. Και Μπαρτσελόνα Μονακό 67-77 με τον Μάικ Τζέιμς να χρειάζεται μόλις 12 πόντους. Άλλους 12 πόντους, ήθελε 29, έβαλε 17. Για να είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Για να γίνει ο all-time scorer στη EuroLeague. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε την τρέχουσα αγωνιστική, την 28η. Μια 28η αγωνιστική που περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Ανατολού Εφές Μπάγερ Μονάχου αύριο στις 7.30, στις 8 Μονακό Ερυθρός Αστέρας. Μεθαύριο, την Πέμπτη. Ναι, μεθαύριο, ναι. Συγγνώμη. 9.05 Μακάμπι Τελαβίβ Ζαλγκύρης Κάουνας, 9.30 Βαλένθια Μπαρτσελόνα, 10:15 Ρεάλ Φενέρμπαχτσε, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και στις 10 ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Βίρτους. Άλλαξε η ώρα λόγω και του ποδοσφαιρικού παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Οπότε ναι, η Πέμπτη θα είναι μια έντονη μέρα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Και με ποδοσφαιρικό παιχνίδι στις 8:15 και με τον μπασκετικό στις 10. Και πάμε και στα τρία μάτς που απομένουν που θα γίνουν την Παρασκευή. 9:15 Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. 9:30 Μπασκόνια Άλμπα Βερολίνου και Αρμάνι Μιλάνο Παρτιζάν. Λοιπόν, να πούμε στα γρήγορα ότι είχαμε δύο σημαντικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γλασκόβης Κλειστού Στίβου, με τον Μανούλη Καραλή να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο την τελευταία ημέρα των αγώνων. Ναι, με επίδοση 5.85. Άφησε εκτός βάθρου τον Πιότρ Λίσεκ, τον Πολωνό, ο οποίος είναι πάντα
ανταγωνιστικός απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή. Ναι, που ο Μανόλο, όπως τον λένε χαϊδευτικά όλοι οι συναθλητές του κλπ. Είχε αποτυχημένη προσπάθεια και στο 555 και στο 565, δηλαδή βρέθηκε... Και κάπου εκεί νομίζω μίλησε το πείσμα. Βρέθηκε οριακά στο να μείνει μακριά από το βάθρο, αλλά βρήκε μετά το στένος και έφτασε στο 585 και για ένα εκατοστό υπολείπεται του πανελληνίου ρεκόρ. Αλλά ο Ντουμπλάντης πήρε το χρυσό εύκολα. Περπατώντας. Και φυσικά μεγάλη επιτυχία για τον Μίλτον Τεντόγλου, ο οποίος αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν καταλαβαίνει ούτε από ώρες, ούτε από καιρικές συνθήκες, ούτε τίποτα. Είναι ο 10ος μεγάλος τίτλος του Μίλτον Τεντόγλου σε όλες τις διοργανώσεις που έχει συμμετάσχει, είτε είναι κλειστού, είτε ανοιχτού, είτε είναι Ολυμπιακοί αγώνες, είτε είναι πανευρωπαϊκά, παγκόσμια κλπ. Και πλέον είναι άλλη μια μέρα στη δουλειά για τον Τεντόγλου. Είναι όπως ο Πετρούνιας στους Κρίκους που λες ότι ωραία, νίκησε ο Πετρούνιας και το προσπερνάμε μια ευκολία, όπως είπες πριν, νίκησε ο Ντουπλάντης, είπες. Ναι. Ποιος ασχολείται πλέον. Λοιπόν, και θα κλείσουμε την αναφορά μας στη σημερινή εκπομπή με βόλεϊ, το βόλεϊ το οποίο γιορτάζει την Παρασκευή έως την Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο του Λουτρακίου με το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου υπάρχει το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, να δεσπόζει το πρόγραμμα. Κύπελλο όμως έχουμε και αύριο για τους άνδρες. Στις 6 ώρα η Καλαμάτα θα υποδεχθεί το Μήλωνα, την ίδια ώρα ο Φίνικας στη Σύρο τον Παναθηναϊκό, 7 η ώρα η Κηφισιά τον Ολυμπιακό και την ίδια ώρα ο Άθλος Ορεστιάδας στον ΠΑΟΚ. Στα μάτς της κανονικής περίοδου που είχαμε, Ολυμπιακός Μήλων 3-2 σε ένα παιχνίδι το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ. Φίνικα Σύρου ΠΑΟΚ 0-3, Καλαμάτα πήγα στους Πολύχνη 3-0 και Κηφισιά Άθλος Ορεστιάδας 3-2. Ήταν η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Στα ζευγάρια τώρα θα δούμε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στα ημιτελικά και Ολυμπιακό Μήλωνα. Και νομίζω ότι κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποκαιρετήσουμε, καθώς ήδη βλέπω τον SAT Attack, την εκπομπή που αγαπάτε όλοι, και είναι έτοιμος να αναλάβει τη σκυτάλη. Να πάρει θέση στο στούντιο. Λοιπόν, από τον Χρήστο Γεωργίου και τον Γιάννη Γιαννούλα που ήταν και σήμερα, ανανοούμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη την ίδια πάντα ώρα, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους.